Σας καλωσορίζουμε στην πιλωτική δράση του έργου New Metro. Το έργο New Metro αποβλέπει στον καθορισμό και την υποστήριξη ειδικευμένου δυναμικού στην βιομηχανία τέταρτης γενιάς με έμφαση στις ανάγκες κατάρτισης και τις αναδυόμενες δεξιότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στα πλαίσια του έργου, το Εργαστήριο Γνώσης Εφιούς Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, ως εταίρος του έργου, δημιούργησε ένα training activity για την ανάπτυξη δεξιοτήτων γύρω από την ενότητα Social Media Network Threats Attacks. Όπως μπορείτε να δείτε, το training activity στηρίχτηκε στο handbook του οργανισμού ΕΝΑΣΑ, στο οποίο θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα αργότερα. Το training activity αφορά την ενότητα Social Media Network Threats Attacks του μαθήματος Cyber Security Threats Attacks. Βασικές πτυχές της εργασίας αυτής είναι ο προηγμένος χειρισμός περιστατικών επίμονης απειλής, η αναγνώριση των κοινωνικών δικτύων ως φορέων επίθεσης για στοχευμένες επιθέσεις, η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια επίθεση, ο χειρισμός περιστατικών σε ζωντανό παιχνίδι ρόλων και ο χειρισμός περιστατικών μεγάλης κλίμακας. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα του New Metro ενσωμάτωσε πηγές και εκπαιδευτικό υλικό από έναν πιστοποιημένο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια, ΕΝΑΣΑ, για το αντικείμενο του Cyber Security Awareness. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια, ΕΝΑΣΑ, είναι ένα ευρωπαϊκό κέντρο εμπειρογνωσίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Περισσότερες πληροφορίες για τον ΕΝΑΣΑ και το έργο του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του οργανισμού, όπως αναγράφεται και στο βίντεο. Η εργασία που θα παρουσιάσουμε βασίζεται στο εγχειρίδιο του ΕΝΑΣΑ για τη χρήση των μέσων κοινωνικών δικτύωσης ως εργαλεία για στοχευμένες επιθέσεις. Σε αυτήν την εργασία, θα διερευνήσετε τα τρωτά σημεία των κοινωνικών δικτύων, χρησιμοποιώντας ένα σενάριο επίμονης στοχευμένης απειλής ως υπόθεση δοκιμής για την απεικόνηση ορισμένων παραδειγμάτων έκθεσης σε κίνδυνο στην κοινωνική δικτύωση. Θα εξετάσετε επίσης τις δυνατότητες ανταπόκρισης των κοινωνικών δικτύων για τέτοιου είδους απειλές. Οι στόχοι της συγκεκριμένης εργασίας αφορούν τη γνώση των φάσεων μιας προχωρημένης απειλής, την εξοικείωση με τους τρόπους παραβίασης της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια μιας προχωρημένης επίμονης απειλής, Advanced Persistent Threat, APT, τον τρόπο συντονισμού της δράσης των εταιριών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ομάδων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης υπολογιστών, CERTS, την ανάπτυξη τρόπων για την αποκατάσταση του ελέγχου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους οργανισμούς, τη μέθοδο διασφάλισης προστασίας στα δημόσια προφίλ ενός ατόμου ή μιας εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter ή το LinkedIn. Η δομή που θα ακολουθήσουμε στη εργασία είναι η εξής. Πρώτα θα προχωρήσουμε στη δημιουργία ομάδων εργασίας, θα γίνει παρουσίαση του σεναρίου απειλής στις ομάδες εργασίας, θα καθοριστούν οι ρόλοι που θα εκπροσωπήσουν οι ομάδες. Θα γίνει τροφοδότηση της συζήτησης σε κάθε ομάδα εργασίας, με βάση τις ερωτήσεις που έχουμε διαμορφώσει. Σκοπός στη συνέχεια είναι η κάθε ομάδα εργασίας να δημιουργήσει ένα σενάριο αντιμετώπισης της απειλής και τέλος να παρουσιάσει τα αποτελέσματά της. Το σενάριο απειλής που εμείς θα συζητήσουμε αφορά την επίθεση ηλεκτρονικού ψαρέματος από ένα κακόβουλο συνημμένο αρχείο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα το σενάριο της συγκεκριμένης εργασίας είναι το εξής. Όλοι οι διαχειριστές μιας εταιρείας λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, που φέρονται να είναι από τους άμεσους συναδέλφους τους, που περιέχουν συνδέσμους, οι οποίοι, όταν τους επισκέπτονται, εγκαθιστούν σιωπηλά spyware. Λίγες μέρες πριν, πολλά μέλη από την ομάδα μηχανικών της εταιρείας, στα πλαίσια ενός συνεδρίου, έλαβαν μονάδες flash USB. Αυτά τα flash USB περιείχαν ένα κρυφό rootkit, το οποίο ενεργοποιήθηκε μόλις οι μηχανικοί άνοιξαν το υλικό πωλήσεων των προμηθευτών τους. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από το λογισμικό υποκλοπής spyware, τα διαπιστευτήρια για πρόσβαση στους λογαριασμούς Twitter και Facebook των μηχανικών είχαν υποκλαπεί. Για να τροφοδοτήσουμε τη συζήτηση στις ομάδες εργασίας, θα παρουσιάσουμε ένα πολύ γνωστό παράδειγμα επίθεσης σε κοινωνικά δίκτυα. Με βάση το συγκεκριμένο παράδειγμα, μπορείτε να συλλέξετε πολύτιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση της απειλής στη συγκεκριμένη εργασία. Η πρόσφατη παραβίαση του blogger Matt Honan, όπως απεικονίζεται από τον Nissan Kousik, δείχνει πως τα διαπιστευτήρια από ένα σύστημα μπορούν να εμφανιστούν σε όλη την ψηφιακή ζωή κάποιου. Όπως σημειώνεται στο διάγραμμα, από τη στιγμή που hacker είχαν καταλάβει τον λογαριασμό του Honan στο Twitter, θα μπορούσαν όχι μόνο να καταστρέψουν τη φήμη του, αλλά να έχουν πρόσβαση και στους τραπεζικούς λογαριασμούς του στο Facebook και στο διαδίκτυο. Ξεκινώντας από τον λογαριασμό του Matt στο Twitter,
Αυτό ήταν που ήθελαν οι hacker να πάρουν υπό τον έλεγχο τους, βρήκαν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Gmail και τη διεύθυνση του σπιτιού του. Στη συνέχεια οι hacker, από το μηχανισμό ανάκτησης κωδικού πρόσβασης Gmail, ανακάλυψαν την εφεδρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Ειλικρινά μπορείτε να μπείτε σε οποιοδήποτε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με την API, είπε ένας από τους hacker. Για να λάβει τις πιστωτικές πληροφορίες του MAT, μόνο τα τελευταία 4 ψηφία, οι hacker έκαναν μια απλή επίθεση για να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό του στο Amazon. Πρόσθεσαν έναν ψεύτικο αριθμό πιστωτικής κάρτας στον λογαριασμό του, καλώντας απλά και δίνοντας το όνομα και τη διεύθυνση χρέωσης. Στη συνέχεια, σε ξεχωριστή κλίση, πρόσθεσαν μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό, παρέχοντας τον πλαστό αριθμό πιστωτικής κάρτας ως παράγοντα επαλήθευσης ταυτότητας. Έτσι, έκαναν επαναφορά κωδικού πρόσβασης στον λογαριασμό, στέλνοντας τον σύνδεσμο επαναφοράς στη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσθέθηκε πρόσφατα. Με αποτέλεσμα τα στοιχεία λογαριασμού και πιστωτικής κάρτας, μόνο τα 4 τελευταία ψηφία, πλέον να έχουν υποκλαπεί από τον hacker. Το επόμενο βήμα που έκανε ο hacker ήταν να καλέσει την Apple και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που έλαβε από την Amazon για να του ζητήσει να ορίσουν έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, παρά το ότι έπεσε στο βήμα επαλήθευσης ταυτότητας και έπρεπε να δώσει τον κωδικό λεκτικά. Αυτό που η Amazon θεωρούσε ασφαλές, τα τελευταία 4 ψηφία του αριθμού πιστωτικής κάρτας, η Apple το θεωρούσε αρκετά ισχυρό για να αποτελέσει παράγοντα επαλήθευσης ταυτότητας. Ο hacker το χρησιμοποίησε για να συνδεθεί και να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης στο email καθώς και στον λογαριασμό Apple ID. Τώρα είχαν τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού email και του λογαριασμού iCloud. Οι hacker τώρα αξιοποίησαν τη λειτουργία επαναφορά κωδικού πρόσβασης του Gmail για να στείλουν έναν σύνδεσμο επαναφοράς κωδικού πρόσβασης από το Gmail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επαναφορά του κωδικού πρόσβασης τους έδωσε τώρα τον έλεγχο του λογαριασμού Gmail. Οι hacker προχώρησαν τώρα στον έλεγχο, χρησιμοποιώντας τον καινούριο κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του στο Twitter. Θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν για να πάρουν επίσης τον έλεγχο του Facebook, του LinkedIn, των τραπεζικών του στοιχείων στο διαδίκτυο και των σχετικών με την εργασία του δεδομένων, όπως το Dropbox και πολλά άλλα. Έχοντας τον έλεγχο του Apple ID, οι hacker πλέον είχαν υπό τον έλεγχό τους όλες τις συσκευές iOS Mac. Τώρα, με βάση το προηγούμενο παράδειγμα, θα προχωρήσουμε στα συγκεκριμένα σημεία συζήτησης στην ομάδα εργασίας για να οδηγηθείτε στη λύση αυτής της απειλής. Πρώτον, με ποιους θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με το που ανιχνεύεται μια τέτοια επίθεση, πότε θα πρέπει να τους ενημερώσετε. Δεύτερον, τι χρειάζεται να γίνει για την προστασία του δικτύου της εταιρείας, τόσο κατά τη διάρκεια της επίθεσης όσο και στη φάση αποκατάστασης μετά. Τέλος, τι μπορεί να γίνει εάν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας έχουν καταληφθεί πλέον από κακόβουλους χρήστες και χρησιμοποιούνται για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών. Με βάση το συγκεκριμένο σενάριο απειλής αλλά και την παρουσίαση για την ενότητα Social Media Network Threats and Attacks, χρειάζεται από την ομάδα εργασίας σας να απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις. Μπορούν οι επαφές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι πιο αξιόπιστες με βάση τα στοιχεία επαλήθευσης που πραγματοποιούνται κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού? Πώς εδραιώνεται η εμπιστοσύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποιον μπορείς να εμπιστευτείς σε αυτό το δίκτυο? Πώς θα μπορούσαμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητα ενός ατόμου ή μιας εταιρείας, εάν ο λογαριασμός του έχει παραβιαστεί, τι γίνεται αν πρόκειται για έκτακτη ανάγκη? Εφόσον έχετε ολοκληρώσει το σενάριο της συγκεκριμένης απειλής, θα είστε σε θέση να κατανοήσετε τους εξής παράγοντες. Τα πλεονεκτήματα των μέσων κοινωνικών δικτύωσης και την απόκρισή τους σε περιστατικά όπως της προχωρημένης επίμονης απειλής, APT, παρόλο που διαθέτουν κάποια τρωτά σημεία κλοπής ταυτότητας. Και τις αδυναμίες αποθήκευσης αυξανόμενου όγκου πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντί των ελεγχόμενων συστημάτων. Ακόμη, έννοιες για τον προσδιορισμό της επαλήθευσης μέσω ελέγχου διαπιστευτηρίων, εθνικών συστημάτων ταυτότητας και άλλων σε σύγκριση με ένα πιο peer-to-peer σύστημα, ενεργοποιημένο από τα κοινωνικά δίκτυα. Οι διακομιστές δημόσιου κλειδιού PGP είναι ένα παράδειγμα του αποκεντρωμένου συστήματος επαλήθευσης. Τέλος, θα είστε σε θέση να κατανοήσετε πώς μπορεί ένας οργανισμός να αποκαταστήσει μια βλάβη από έναν παραβιασμένο λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εάν χρησιμοποιείται για παραπληροφόρηση ή δημοσίευση εμπιστευτικών πληροφοριών. Εδώ κάπου τελειώνει και η παρουσίαση μας γύρω από το Training Activity της ενότητας Social Media Network Threats Attacks. Για περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό γύρω από αυτήν την ενότητα,
Μπορείτε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που έχουμε δημιουργήσει στα πλαίσια του έργου New Metro. Ευχαριστούμε πολύ!